κάτι είπε, δεν τον άκουσα. Ο κύριος Λαυρόφ ήταν στην εικόνα μας. Τον βλέπουμε τώρα. Απέναντι από τον. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοτζή, με εξαιρετική χαρά σας υποδέχομαι στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως πρόεδρο και ηγέτη της μεγάλης και φίλης χώρας της Ρωσίας. Господин президент, с особой радостью принимаю вас в президентском дворце республики. Принимаю вас президента и лидера России, великой и дружественной державы. Η επίσκεψή σας στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά και πολλαπλώς κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Και είναι ακριβώς αυτή η συγκυρία σε συνδυασμό με την καθοριστική διεθνή εμβέλεια της μεγάλης σας χώρας της Ρωσίας, η οποία μου επιβάλλει την υποχρέωση να κάνω τις εξής δύο επισημάνσεις ως προς τις προεκτάσεις της επίσκεψής σας εδώ, χωρίς να υποτιμώ βέβαια τις προεκτάσεις οι οποίες αφορούν τις διημερείς μας σχέσεις, που είναι σημαντικές και πολυεπίπεδες, αλλά θα τις συζητήσω στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Ваш визит осуществляется в исключительно кризисной во многих отношениях ситуации в нашем регионе и во всей Европе. А именно такая ситуация в связи с определяющим международным влиянием вашей великой державы России обязует меня отметить следующие два исключительно важные последствия вашего визита, отнюдь недооценивая последствия нашего многоуровневого двустороннего сотрудничества, которых вы обсудите дальше с премьер-министром господином Алексеем Ципрасом. Επισήμανση πρώτη, η επίσκεψή σας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους Ελλάδας-Ρωσίας και θα κορυφωθεί με την προσκυνηματική επίσκεψή σας αύριο στο Άγιον Όρος, όπου θα σας υποδεχτώ. Το Άγιον Όρος που είναι κοιτίδα και λίπνος της Ορθοδοξίας. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να αναδειχθεί πόσο οι σημαντικές αρχές και αξίες της χριστιανοσύνης γενικώς, αλλά κυρίως Ορθοδοξίας, μπορούν και πρέπει να εμπνεύσουν τους ηγέτες και τους λαούς σήμερα ως προς την επέδωση του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης κατά τη λήψη των σημαντικών αποφάσεων για κάθε λαό αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Во-первых, ваш визит осуществляется в течение встречного года Греции и России. Кульминационным событием вашего визита является посещение Святой Горы, где я вас встречу. Это колыбель исток православия. Там нам предоставится возможность выявить наше столь бурное время, как я уже отметил, настолько принципы и ценности христианства в целом, но и в православии, но и православие в основном, смогут и должны вдохновлять народов мира и их лидеров в смысле потребности торжества гуманизма, солидарности, справедливости и мира при принятии любого важного решения о будущем каждого народа, но и всего человечества в конечном счете. Επισημάνση δεύτερη, και επειδή αναφέρθηκα στην ειρήνη, θέλω να επισημάνω, όπως το έκανα άλλωστε και κατά τη συνάντησή μας στη Μόσχα, ότι είναι εξαιρετικά σημαντική για την εποχή μας η ειλικρινής και στενή συνεργασία της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δοθεί οριστικός τέρμα στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και ιδίως στη Συρία. Διότι, κύριε Πρόεδρε, μόνο αν υπάρξει αυτό το τέλος του πολέμου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το οξύτατο προσφυγικό ζήτημα με όρους που ταιριάζουν στο σεβασμό της αξίας του ανθρώπου. Όπως επίσης μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον τεράστιο κίνδυνο του ISIS και της τρομοκρατίας που εκφορεύεται από τον ISIS, της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, η οποία εκφράζει μια νέα αποτρόπαιη βαρβαρότητα αφού οι εκφραστές της διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Во-вторых, поскольку говорил о высочайшем благе мира, ваш визит предоставляет мне снова шанс, как я сделал и во время нашей встречи в Москве,
отметит, насколько важно тесное и искреннее сотрудничество между Россией, США и Евросоюзом для того, чтобы война на Ближнем Востоке и в Сирии, в частности, была завершена окончательно и существенно. Потому что только такой исход сможет привести к эффективному решению острейшей проблемы беженцев в условиях полноценного уважения ценностей человека, с одной стороны, с другой стороны, сможет привести к полному исчезновению джихадистского терроризма со стороны ИГИЛ, являющегося воплощением нового тяжкого варварства, учитывая, что его представители совершают преступления против человечества. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επίσκεψή σας αυτή είναι το επιστέγασμα και η κορύφωση της ειλικρινούς, διαχρονικής και άκρος παραγωγικής σε διεθνές επίπεδο φιλίας μεταξύ των κρατών και των λαών μας. Господин президент, добро пожаловать. Уверяю вас в том, что ваше присутствие здесь – это завершение и кульминация искренней, многовековой и исключительно творческой на международном уровне дружбы между нашими государствами и народами. Уважаемый господин президент, я хочу поблагодарить все греческое руководство за приглашение, прежде всего. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ηγεσία του ελληνικού κράτους για την πρόσκληση. Действительно, все мы переживаем непростые времена. Όντως, όλοι μας διανύουμε δύσκολους καιρούς. Это связано с экономикой, это связано с вопросами международной безопасности. Αυτό σχετίζεται και με την οικονομία και με τα ζητήματα της διεθνούς ασφάλειας. И думаю, что очень важно сверить часы, как говорится, поговорить, обсудить все эти вопросы, поискать решение на эти проблемы. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, να τα εξετάσουμε, να ψάξουμε τις λύσεις. И немаловажно, что мы можем это сделать в Греции, в стране, с которой Россию связывает действительно очень глубокие, давние духовные связи. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την ευκαιρία έχουμε εδώ στην Ελλάδα, σε μια χώρα με την οποία έχουμε όντως βαθιές, διαχρονικές, παλιές, πνευματικές σχέσεις. Во время вашего визита мы с вами анонсировали начало перекрестных годов России, Греции и Греции, России. Κατά την επίσκεψή σας στη Ρωσία, εμείς μιλήσαμε για την έναρξη, ανακοινώσαμε την έναρξη του αφιερωματικού έτους Ρωσίας-Ελλάδος. Можем посмотреть, как идут эти мероприятия, запланированные в рамках этого года. Και μπορούμε τώρα να δούμε πώς περνάνε, πώς προχωράνε οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έτους. Как вы правильно отметили и к нашим корням общим повернуться. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Τώρα έχουμε την ευκαιρία και να γυρίσουμε να δούμε τις ρίζες μας. Благодарен вам, Греческой Православной Церкви и Вселенскому Патриарху за, за поддержку моего будущего визита на Афон. Для нас очень, очень важно. Мы посчитали примерно 1000 лет, находится там русский мир. Και είμαι ευγνώμενος και σε εσάς προσωπικά και στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Οικονομικό Πατριαρχείο για ότι υποστηρίξατε την επικείμενη επίσκεψή μου στον Άγιον Όρος. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς, όπως υπολογίσαμε, περίπου 1000 χρόνια εκεί, στον Άγιον Όρο, βρίσκονται οι Ρώσοι μοναχοί. Даты, может быть, сами по себе не важны, важнее другое, важнее наши общие моральные и нравственные ценности. Малон, и ίδιε οι ημερομηνίε δεν είναι τόσο σημαντικέ. Η σημασία έχουν κοινέ μα ηθικέ αξίε. И, конечно, мы рады возможности поговорить с вами о развитии экономических отношений. Και βεβαίω πρέπει να συζητήσουμε και την πορεία των οικονομικών σχέσεων. Об этом мы подробнее, как вы заметили, будем говорить сегодня с премьер-министром. Όπως αναφέρατε,
εσείς πρώτα. Πιο αναλυτικά θα το συζητήσουμε σήμερα αργότερα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Есть известные проблемы? Υπάρχουν γνωστά προβλήματα. Но есть нечто такое, что впечатляет. Αλλά υπάρχει και κάτι που εντυπωσιάζει. За март текущего года количество российских туристов в Греции увеличилось на 520%. Κατά τον μήνα Μάρτιο, ο αριθμός των Ρώσων τουριστών εδώ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 523%. Можно сделать гораздо больше, и не только в области туризма, но и по другим направлениям. Και πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτό όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού, αλλά και σε άλλους τομείς. Мне кажется, очень важно именно сейчас все эти возможности обсудить и наметить конкретные шаги по реализации. Νομίζω τώρα είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίησή τους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε την προσφώνηση και την αντιφώνηση από την προσφώνηση.